Πρόβλημα βεβαίως υπάρχει με το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Υπάρχει και αιτία. Το αποφύγατε να το πείτε, κύριε Υπουργέ. Είναι όλοι αυτοί θύματα υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Δεν θέλατε όμως να δυσαρεστήσετε τους συμμάχους σας από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ. Κανείς δεν θέλει να φύγει από το σπίτι, τη γειτονιά του, τη χώρα του. Οι ροές ναι αυξάνονται. Όμως γιατί? Γιατί τη Στρόφιγγα την ανοιγοκλίνει σε συνάρτηση με τα μεγάλα παζάρια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Τουρκία και την εξέλιξη των ανταγωνισμών και επεμβάσεων στην περιοχή. Και αυτό θα συναντήσετε στη συναντήση σας στην Τουρκία. Ένα μεγάλο παζάρι για τη δε τη χώρα μας. Η απάνθρωπη και επικίνδυνη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά, υποφέρουν και οι νησιώτες μας και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και οι δυο σας τη στηρίζετε. Μπορεί να μιλάτε για κολαστήρια στη Μόρια αλλά και αλλού, όμως όταν αυτοί οι άνθρωποι ζουν και βιώνουν συνθήκες άθλιες, είναι πραγματικά βίωσης, λες και είναι ζώα, βεβαίως θα διαμαρτύρονται. Εσείς τώρα τους παρουσιάζετε σαν εγκληματίες και τι λέτε, μέτρα ασφαλείας για ανθρώπους και τη χώρα. Ουσιαστικά τι κάνετε, πάτε να συγκαλύψετε τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν και να δικαιολογήσετε τα επικίνδυνα μέτρα που παίρνετε, κλιμακώνοντας την καταστολή και τον αυταρχισμό σε θάλασσα και χερσαία σύνορα, αλλά και εντός της χώρας. Συνεχίζετε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με τη διαιώνιση του διπλού εγκλωβισμού. Πήρατε τη σκυτάλη και συνεχίζετε. Ίδια κουλτούρα έχετε και στο διπλό εγκλωβισμό και στη στήριξη αυτής της επικίνδυνης συμφωνίας. Ταυτόχρονα αυστηροποιείτε το πλαίσιο αίτησης χορήγησης ασύλου, μάλιστα με το παραμικρό στραβαουπάτημα κινδυνεύουν να αποπεμφθούν από το σύστημα ασύλου, αλλά μετατρέπετε ταυτόχρονα το προσφυγικό σε μεταναστευτικό. Είναι απαράδεκτο. Αφού αποφασίζετε η ένταξη στο σύστημα ασύλου μόνο όσων ετούντων έχουν προσφυγικό προφίλ. Δηλαδή ανατρέπετε τη θεμελιώδη αρχή της εξατομικευμένης εξέτασης. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που κυνηγούνται είτε στην Τουρκία, είτε στο Ιράν, είτε στο Πακιστάν ή άλλες χώρες. Τα μέτρα σας είναι ακριβώς σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που χρειάζονται. Είναι απαράδεκτα και αντιδραστικά. Ενισχύουν την κλιμάκωση της καταστολής και εμείς προβλέπουμε ότι θα είναι περισσότεροι οι νεκροί και οι κατατρεγμένοι άνθρωποι. Αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, με τη γενίκευση της φυλάκισης που γίνεται κανόνας για μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών, δεν είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν κάνει τίποτα για να τους στερείτε την ελευθερία τους και να τους φυλακίζετε. Και ταυτόχρονα ενισχύεται την παρουσία του επικίνδυνου ρόλου του ΝΑΤΟΥ και της Frontex, εμπλέκοντας το προσφυγικό στα γρανάζια τα ευρωατλαντικά. Εμείς καλούμε το λαό να μην δείξει καμία ανοχή. Υπάρχει κίνδυνος αυτά τα αντιδραστικά μέτρα να επεκταθούν και στο λαϊκό κίνημα, δηλαδή στον ίδιο το λαό, συρρήκνωση αστικών δικαιωμάτων του λαού. Συνεπώς δεν είναι θέμα ασφάλειας πολιτών και χώρας, αλλά θέμα ανασφάλειας. Καλούμε να πάρετε πίσω αυτά τα αντιδραστικά μέτρα, να κλείσουν οι διάφορες μόριες και όλα τα hotspot των νησιών και όχι στη συμφωνία που εγκλωβίζει ανθρώπους στα νησιά. Βεβαίως
Εμείς συμφωνούμε να μεταφερθούν άνθρωποι στην υπηρετική Ελλάδα και να αξιοποιηθούν κενά δημόσια κτίρια, να αξιοποιηθούν. Όπως και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή την περίοδο τελειώνουν συμβάσεις εργαζομένων στα hot spot και τα camps τη στιγμή, κυρία, που αυξάνονται. Παρακαλώ, τελειώνω με αυτό το ερώτημα. Με αυτό το ερώτημα, τι θα κάνετε για να προεκτείνετε τις συμβάσεις, αν και εμείς υποστηρίζουμε τη μόνιμη σταθερή δουλειά. Και σεβασμός δικαιωμάτων προσφύγων που προβλέπει η Συνθήκη Γενέβης, μπορεί να συμμετέχουμε, αλλά την καταπατάμε.